Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλη μία εκπομπή Ολική Επαναφορά. Η εκπομπή αυτή, η οποία, όπως ήδη έχετε δει και από τις προηγούμενες εκπομπές, λέει τα πράγματα με το όνομά τους, αγωνίζεται για τους δύο βασικούς πυλώνες του έθνους και της πίστης μας, τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, μέσα από αυτό εδώ το φιλόξενο διαδικτυακό κανάλι, την Οδύσσια TV, για την οποία έχω πει επανειλημμένως και θα το ξαναπώ και σήμερα, ότι είναι μία από τις λίγες, τις ελάχιστες οάσεις μέσα σε αυτή την απέραντη έρημο της δίθεν ενημέρωσης, την οποία δυστυχώς βιώνουμε στην εποχή μας, σε αυτή την τόσο κρίσιμη εποχή και για την οποία για όλα αυτά τα δραματικά που ζούμε έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θέματά μας σήμερα είναι δύο θέματα αλληλένδετα μεταξύ τους, τόσο όμως κρίσιμα, τόσο νευραλγικής και ζωτικής σημασίας για το μέλλον του έθνους, του λαού και της πίστης μας. Τα θέματα αυτά είναι η πανθρησκεία και η κάρτα του πολίτη. Είναι δύο θέματα πάρα πολύ μεταξύ τους συνδεδεμένα. Το ένα δεν γίνεται χωρίς το άλλο, όπως θα σας εξηγήσω σε λιγάκι. Και οι μέρες πλησιάζουν. Είναι κρίσιμες οι μέρες που ζούμε. Πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι του 2016 και έρχεται σε μερικές ημέρες η λεγόμενη Πανορθόδοξη Σύνοδος της Κρήτης. Τι είναι η Πανορθόδοξη Σύνοδος της Κρήτης? Θα μας το παρουσιάσουν τώρα κάποιοι εκλεκτοί δήθεν ιεράρχες μας, όπως είναι ο Σεβάσμιος κατά τα άλλα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, όπως είναι φυσικά και αυτός ο ίδιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο κύριος κύριος Βαρθολομαίος, θα μας το παρουσιάσουν με το αθώο περίβλημα, με την μορφή του αμνού. Και θα μας πούνε ότι γίνεται μια πανορθόδοξη για ωραία πράγματα, για τη γαλήνη και την ειρήνη στον κόσμο, για τη συνεννόηση των πολιτισμών, θα μας πούνε, και των θρησκειών μεταξύ τους και τα λοιπά, όλα αυτά τα ωραία τα οποία τόσα χρόνια μας λένε και μας σερβίρουν. Το θέμα όμως είναι το εξής. Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά και γιατί το λέω? Διότι έχουμε αντιδράσεις. Έχουμε αντιδράσεις όχι από εμένα, έχουμε αντιδράσεις μέσα από την ίδια την Εκκλησία της Ελλάδος. Έχουμε αντιδράσεις Μητροπολιτών, που ξέρετε πολύ καλά ότι οι Μητροπολίτες, οι κατατόπους δηλαδή αρχιερείς, αποτελούν θεσμό. Δεν είναι κάτι το αστείο, δεν είναι το να βγει ο καθένας και να πει τα δικά του, αποτελούν θεσμό. Θεσμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, θεσμό της Ορθόδοξης Χριστιανικής μας πίστης. Και να λοιπόν που βγαίνουν και λένε αυτοί οι ιεράρχες πράγματα τα οποία και εμείς λέμε. Και τα έχω γράψει και εγώ επανειλημμένως στην ελεύθερη ώρα, και άλλοι συνεργάτες μας, οι οποίοι έχουμε γράψει και πει πολλάκις τι κρύβεται πίσω από την πανθρησκεία, τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα οποία πάνε τώρα να μαστίσουν από την Πανορθόδοξη Σύνοδο, που αποσκοπούν δηλαδή. Και άλλο είναι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί μου φίλοι τηλεθεατές, το να τα πει ο Ισαΐας ο Κωνσταντινίδης ή να το πει ο κάθε συνεργάτης μας και οποιαδήποτε εφημερίδα και οποιοδήποτε άλλος θεσμός εκτός Εκκλησίας, και άλλο όταν έχουμε αντιδράσεις μέσα και από την ίδια την Εκκλησία. Και θα σας πω μόνο ένα όνομα. Θα σας πω το όνομα του του Μητροπολίτη Πειραιός, κυρίου Σεραφείμ. Ο Σεραφείμ Πειραιός, ο οποίος αρνήθηκε να παραστεί στην Εν Λόγω Σύνοδο, που αρχίζει 16 Ιουνίου του 2016 στην Κρήτη. Το τι συμπεράσματα, τι πορίσματα θα βγάλει αυτή η σύνοδος, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το καταγράψει η ιστορία, η εκκλησιαστική μας και όχι μόνο η ιστορία. Εγώ εδώ τώρα θα κάνω κάποιες άλλες νήξεις και θα το συνδέσω το θέμα αυτό και με αυτό που σας προανέφερα στην αρχή αυτής εδώ της ενημερωτικής εκπομπής, με την κάρτα του πολίτη. Πρέπει, φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα θέματα τα οποία λέω και εγώ εδώ και τα έχουμε γράψει επανειλημμένος στην ελεύθερη ώρα, εδώ και χρόνια, όχι τώρα μόνο, τους τελευταίους μήνες ή εβδομάδες, εδώ και χρόνια, πρέπει να τα συνδέσουμε με την ευρύτερη γεωπολιτική πραγματικότητα.
με την ευρύτερη πραγματικότητα που επικρατεί αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη και βασικά στην δική μας περιοχή. Θα θυμάστε στις προηγούμενες εκπομπές εδώ που κάναμε ολική επαναφορά στο Οδύσσια TV, το πάντα φιλόξενο και ελληνόψυχο Οδύσσια TV, αλλά όσοι από εσάς γνωρίζετε και τα κείμενά μου στην εφημερίδα την Ελεύθερη Ώρα, καθημερινά, σε καθημερινή βάση, έχω πει πολλές φορές ένα πράγμα απλό, ότι όλες οι μεγάλες πλανητικές εξελίξεις, ό,τι γίνεται δραματικό στον πλανήτη μας, που επανεκκινεί αναπεριόδους ιστορικές την ιστορία, δίνει όθηση στην ιστορία για να γίνουν καινούργια πράγματα, να σας το πω έτσι εκλαγευμένα, λαμβάνει χώρα εδώ στην περιοχή μας. Ανατολική Μεσόγειο με επίκεντρο το Αιγαίο και βέβαια τις περιοχές της Ξηράς που περιβάλλουν την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Πού είναι η σημερινή Ελλάδα, τα Βαλκάνια, η Τουρκία, η Μέση Ανατολή. Δεν σας κάνει εντύπωση που ανέκαθεν ανά τους αιώνες εδώ η περιοχή μας ήταν αυτή η περιοχή, αυτός ο χώρος ο γεωγραφικός στον οποίο ελάβαναν χώρα όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα. Δεν σας κάνει εντύπωση που η μεγαλύτερη πόλεμη της ιστορίας, παράδειγμα οι δύο τελευταίοι παγκόσμιοι πόλεμοι, ξεκίνησαν από εδώ, από την ευρύτερη περιοχή μας. Δεν είναι τυχαίο. Και από εδώ θα ξεκινήσει και ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και δεν το λέω μόνο εγώ αυτό. Δεν το λένε μόνο οι γεωπολιτικοί αναλυτές, Έλληνες και ξένοι, που τόσο καιρό γράφουν τώρα τους τελευταίους ειδικά μήνες ότι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, που θα είναι καταστρεπτικός πέρα για πέρα, θα ξεκινήσει από εδώ. Δεν τα λέμε μόνο εμείς. Τα λέει η Ορθοδοξία μας. Τα λέει η προορατική παράδοση των γερόντων, των πατέρων της Ορθοδοξίας μας, που κάποτε κάποιοι, ξέρετε, γελούσαν με όλα αυτά και έλεγαν, μα τι είναι αυτά, οι γέροντες, κάποιοι παππούλιδες από το Άγιο Όρος. Να όμως που όλα αυτά που είπε και ο Άγιος Παΐσιος και ο Ιωσήφ Βατοπεδινός, πιο παλιά ο Πατροκοσμάς ο Τολός, να που σήμερα τα βιώνουμε. Τι έχουν να μου πούν λοιπόν αυτοί οι, με τον καταγγελτικό λόγο, κατακριτές μας, που έλεγαν ότι αυτά όλα είναι πράγματα φανταστικά και ότι ποτέ δεν θα συμβούν, να που συμβαίνουν, να που βιώνουμε όλα αυτά τώρα. Γιατί μιλήσαμε για τόσα, για 1.200 θέματα και τα προηγούμενα χρόνια από την Ελεύθερη Ώρα. Και κάθε μέρα ζούμε μία πραγματικότητα τραγική. Μία πραγματικότητα για πολλούς συνανθρώπους μας εφιαλτική. Και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Ας πάμε λοιπόν για το θέμα της Πανορθοδόξου Συνόδου που διοργανώνεται στην Κρήτη στις 16 Ιουνίου του 2016. Εγώ δεν θα πάρω τώρα το θέμα ότι είναι 16 έκτου του 16, δηλαδή είναι τα τρία εξάρια. Ας πούμε ότι αυτό ήταν μία σύμπτωση και ότι είναι τα τρία εξάρια, το 666. Εγώ θα το αγνοήσω αυτό. Θα πω όμως άλλα πράγματα. Θα εντάξω την Πανορθόδοξο, τη σύνοδο αυτή που πάνε να στήσουν τώρα στην Κρήτη, μέσα στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλανητικό πλαίσιο. Μέσα στο παιχνίδι αυτό το απίστευτο που λαμβάνει η χώρα αυτές τις μέρες, αυτή την εποχή, στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Τι αποσκοπούν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, με όλα αυτά? Γιατί κάνουν την Πανορθόδοξο Σύνοδο άραγε τώρα? Την κάνουν για έναν και μοναδικό λόγο και αν κάποιος διαφωνεί να βγει και να μου το πει δημόσια. Την κάνουν και δεν το κρύβουν, για την συνεννόηση, λέει, ανάμεσα στις εκκλησίες. Και εγώ ο αφελής, ας πούμε ότι δεν έχω το μυαλό που έχω και τις εμπειρίες και τις γνώσεις, ας πούμε ότι είμαι ο πλέον αφελής άνθρωπος που υπάρχει πάνω εδώ σε αυτόν τον πλανήτη. Και λέω τώρα εγώ, συνεννόηση μου λένε οι ιεράρχες μας ανάμεσα στις εκκλησίες. Καλά, εγώ ξέρω ότι σύμφωνα με το δικό μας δόγμα, το χριστιανικό ορθόδοξο δόγμα, σύμφωνα με τη δική μας πίστη που αναγνωρίζει μία και μόνο Αγία Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ξέρω ότι ένα είναι το αληθές δόγμα. Μία είναι η Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Αυτό είναι το δόγμα. Αυτή είναι η Εκκλησία. Μία είναι η Εκκλησία. Το οποίο τι σημαίνει, ότι αν βγεις από το πλαίσιο, από το όριο αυτής της εκκλησίας,
πάβεις να είσαι πλέον μέλος αυτής της εκκλησίας και γίνεσαι αιρετικός. Όταν βγεις έξω από το σπίτι, από τον οίκο του Θεού, που είναι η εκκλησία, η Αγία Αποστολική Εκκλησία, η Ανατολική Εκκλησία της Ορθοδοξίας μας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πάβεις πλέον να είσαι μέλος της οικογένειας. Πάβεις πλέον να είσαι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Αφού είναι μία η Εκκλησία, ένα το σπίτι. Άρα, τι θα πάει να μου πει αυτό που λένε κάποιοι σαν τον κύριο Βαρθολομαίο, σαν τον Ιερώνυμο, που μου λένε να συνεννοηθούμε με τις άλλες εκκλησίες. Παρακαλώ, τι να συνεννοηθείτε με τις άλλες εκκλησίες. Ποιες εκκλησίες θα συνεννοηθείτε. Και βασικά με ποια να συνεννοηθούν, μου λένε, με την Καθολική Εκκλησία. Με το Βατικανό να συνεννοηθούν. Με τον Πάπα να συνεννοηθούν. Εγώ να σεβαστώ το Βατικανό. Να το σεβαστώ ως θεσμό πολιτιακό. Είναι κράτος. Ανεξάρτητο, αναγνωρισμένο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από όλες τις άλλες χώρες αυτής της συμφιλίου. Αυτό να το καταλάβω. Αλλά να συνεννοηθείς με το Βατικανό όχι ως κρατικό πολιτιακό θεσμό αλλά ως εκκλησιαστικό θεσμό, αυτό, αγαπητοί μου ιεράρχες, Βαρθολομαίε, Ιερώνυμε, αυτό πλέον αποτελεί πράξη αιρετική. Καθίστασε αίρεση, κύριε Ιερώνυμε, που σε αγαπώ πάρα πολύ όπως πολύ καλά γνωρίζεις, και κύριε Άνθιμε Θεσσαλονίκης, που επίσης σε αγαπώ και σε γνωρίζω από μικρό παιδί, και βέβαια Βαρθολομαίε του Φαναρίου, πλέον καθίστασε και εσύ Ιερώνυμε, και εσύ Άνθιμε, και εσύ Βαρθολομαίε, αίρεση. Πάβετε πλέον να είστε στο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού και καθίσταστε όλοι σας αίρεση. Αυτά πρέπει να βγει κάποιος και να τα πει με το όνομά τους. Διότι έχετε την ατυχία όλοι εσείς που σας ανέφερα, εσείς οι ιεράρχες που οδηγείτε τους αμνούς του Κυρίου, που προς τον κρεμό τους οδηγείτε. Πρέπει κάποιος που τα γνωρίζει, και ξέρετε πολύ καλά ότι ο Ισαΐας Κωνσταντίνης τα γνωρίζει και μέσα από την Εκκλησία, οδηγείτε το πίμνιο στον κρεμό. Το οδηγείτε, και σας καταγγέλω γι' αυτό, στην άβυσσο της κολάσεως. Και θα τα αποδείξω εγώ όλα αυτά. Θα τα αποδείξω, αγαπητοί μου ιεράρχες, κύριε Άνθιμε και κύριε Ιερώνυμε, που σας γνωρίζω πολύ καλά και σας αγαπώ κατά τα άλλα, και βέβαια Βαρθολομαίε της Κωνσταντινουπόλεως. Οδηγείτε το πίμνιο στον κρεμό, οδηγείτε τους Ορθοδόξους Χριστιανούς στην κόλαση. Πώς? Δεχόμενοι απλά και μόνο, όχι να προβείτε στην πράξη της ένωσης, αλίμονο. Μόνο και μόνο αποδεχόμενοι να κάνετε διάλογο με το Βατικανό. Γιατί το λέω αυτό? Ο Ισαΐας Κωνσταντινίδης είναι μια φωνή η οποία έχει να κάνει με όσα πρεσβεύει η Εκκλησία μας. Με όσα πρεσβεύει η ελληνοορθόδοξη μας παράδοση. Δεν θα ακούσετε εδώ πράγματα τα οποία εγώ τα βγάζω από το μυαλό μου. Εγώ μπορεί να είμαι και αμόρφωτος ή να είμαι κακός ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να με προσάψετε ή άσχημος. Το θέμα είναι ότι εδώ όλα αυτά τα οποία λέω και θα πω βασίζονται, εδράζονται πάνω στην παράδοση, την ελληνική ορθόδοξή μας παράδοση, όπως μας την παρουσίασαν οι ιερές σύνοδοι του παρελθόντος, προηγουμένων αιώνων, όπως τα λένε οι Άγιοι της Ορθοδοξίας μας και οι γέροντες και οι μάρτυρες της πίστης μας. Και όχι εσείς οι άκαπνοι, οι οποίοι βγαίνετε τώρα μέσα από κάποια γραφεία να μας λέτε ότι θα πάμε να κάνουμε διάλογο με τους αιρετικούς του Βατικανού. Δεν θα δεχθούμε τέτοιο διάλογο. Τέτοια πανορθόδοξη δεν την θέλουμε. Να την πάρετε και να την κάνετε μόνοι σας. Διότι εάν την κάνετε, εάν φτάσουμε τελικά στις 16 του Ιούνιου του 2016 και φτάσετε να βγάλετε ως πόρισμα ότι θα πάμε για διάλογο των εκκλησιών με στόχο, λέει, την ένωση των εκκλησιών, σημαίνει ότι είστε κι εσείς τα ίδια με τον αιρεσιάρχη του Βατικανού, τον Πάπα, που σήμερα τυχαίνει να είναι ο Πάπας Φραγκίσκος. Να το ξέρετε αυτό. Και εσύ Ιερώνυμε
και εσύ Βαρθολομέ, και εσύ Άνθιμε, και όλοι όσοι θα μετάσχετε σε αυτό το έσχος. Εκπίπτεται της αληθινής εκκλησίας του Χριστού. Διότι έχουμε εδώ πολλά θεμέλια φιλοσοφικά και θεολογικά τα οποία μας εμποδίζουν εσαΐ στο διηνεκές εις τους αιώνας των αιώνων. Μας εμποδίζουν, το τονίζω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, να καθίσουμε και να κάνουμε και τον απλούστερο διάλογο με το Βατικανό. Δεν θα κάνουμε διάλογο με το Βατικανό. Γιατί? Διότι πρώτον έγινε το σχίσμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς και όλοι μας, του 1054. Γιατί έγινε αυτό το σχίσμα? Κάποιοι λένε ότι έγινε για πολιτικούς λόγους κυρίως. Εγώ να το δεχθώ ότι εν μέρη έγινε και για πολιτικούς λόγους. Δεν διαφωνώ. Να δεχθώ ότι το σχίσμα του 1054, το οποίο έχουμε ακόμη και σήμερα, σχεδόν μία χιλιετία μετά, έγινε και για πολιτικούς λόγους. Είχε η αυτοκρατορία, όπως ξέρουμε, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία σπάσει σε δύο κομμάτια αιώνες πριν, στο ανατολικό το δικό μας εδώ με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη και στο δυτικό με πρωτεύουσα τη Ρώμη, να δεχθώ ότι υπήρχε ένα πολιτικό υπόβαθρο. Δεν ήταν όμως το κυρίαρχο υπόβαθρο το πολιτικό. Δεν ήταν μόνο πολιτικοί οι λόγοι που οδήγησαν στο σχίσμα, ήταν βαθύτατα δογματικοί. Ήταν θεολογικές οι αιτίες, ήταν θρησκευτικές οι ρίζες του σχίσματος του 1054. Και θα σας πω εγώ εδώ την βασική διαφορά που είναι θεμελιώδης και δεν γεφυρώνεται με τίποτα. Ανάμεσα στην καθημάς ανατολή της Ορθοδοξίας, της αληθινής εκκλησίας του Κυρίου και στην αίρεση που είναι το Βατικανό, ο Καθολικισμός. Και ο Πάπας είναι αιρεσιάρχης, αρχηγός της μεγαλύτερης αίρεσης. Διότι από εκεί ξεπήδησαν μετά και οι Προτεστάντες και άλλοι διάφοροι, γιατί ξέρετε αυτοί και ακόμα οι χιλιαστές, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ξεπήδησαν από τους Προτεστάντες. Οι Πεντεκοστιανοί από τους Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες δε από το Βατικανό. Άρα ρίζα όλων αυτών των αιρέσεων είναι το Βατικανό. Και τώρα θα καθίσω εγώ να κάνω διάλογο με το Βατικανό για να το νομιμοποιήσω. Γιατί έγινε, ποια είναι η θεμελιώδης διαφορά, να ξεκινήσουμε από εκεί, του σχίσματος. Είναι ότι οι καθολικοί στο λεγόμενο σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω εις έναν Θεό, πρόσθεσαν κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχθούμε ούτε φιλοσοφικά ούτε και λογικά εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, οι αληθινοί χριστιανοί αν θέλετε. Πρόσθεσαν τη φράση «και εκ του Υιού εκπορευόμενον», στα λατινικά βέβαια, το οποίο ήταν το φιλιόκβε. Το φιλιόκβε, εκ του Υιού και εκ του Υιού, φιλιόκβε. Δηλαδή ότι το Άγιον Πνεύμα, η μεγαλύτερη δηλαδή πνευματική, φιλοσοφική, συμπαντική ουσία όλου του κόσμου, από εκεί που δημιουργείται όλο το σύμπαν, εκπορεύεται από δύο αρχές. Από τον Πατέρα, τον Θεάνθρωπο, τον Θεό, και από τον Υιό, δηλαδή τον Θεάνθρωπο. Δηλαδή και από τον Θεό και από τον Υιό, και από τον Θεό και από τον Θεάνθρωπο. Και λέω τώρα εγώ, φιλοσοφικά ξεκινώντας, μα είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, να εκπορεύεται η μεγαλύτερη πνευματική ουσία του κόσμου από δύο ξεχωριστές αρχές? Είναι δυνατόν το μυαλό, ο νους, που είναι ένας πάντα και γεννάει σκέψεις, είναι δυνατόν να έχουμε δύο μυαλά ταυτόχρονα που να γεννούν την ίδια σκέψη? Αφού ένα μυαλό είναι που γεννάει τη σκέψη, την κάθε σκέψη. Πώς είναι δυνατόν το οτιδήποτε, λέω, όχι μόνο το Άγιο Πνεύμα που είναι το παν, το οτιδήποτε να εκπορεύεται από δύο αρχές ταυτόχρονα? Δηλαδή και από τον Θεό, τον Κύριο, τον Πατέρα, και από τον Υιό του Θεού που είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Δεν γίνεται αυτό φιλοσοφικά. Φιλοσοφικά όλα εκπορεύονται από μία αρχή, εν το παν, ένας εις ο Θεός. Άρα βλέπετε από αυτήν και μόνο τη φιλοσοφική και λογική διαπίστωση πόσο σε μεγάλη πλάνη
βρίσκεται το Βατικανό. Αλλά να σας πω κάτι. Θα μου πείτε, είναι ανόητοι και το κάνουν. Όχι, δεν είναι ανόητοι. Γνωρίζουν εκεί στο Βατικανό την αλήθεια. Γνωρίζουν ότι αυτά που είπα πριν έχω απόλυτο δίκιο εγώ εδώ που τα λέω. Το γνωρίζουν πολύ καλά. Γιατί όμως το κάνουν? Για να στηρίξουν πάνω σε αυτό το ψευτοδόγμα το αλάθητο του Πάπα. Το κάνουν με έναν και μόνο δόλιο σκοπό, να πούνε ότι ο Πάπας είναι ο διάδοχος του Χριστού, ο κάθε Πάπας είναι η διάδοχη κατάσταση του Χριστού, και εφόσον το Άγιον Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Ιού, φιλιόκβε, άρα ο Πάπας που είναι διάδοχος του Χριστού, όπως λένε αυτοί οι αιρετικοί του Βατικανού, άρα ο Πάπας είναι αλάθητος. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα τη βλασφημία. Ο κάθε Πάπας είναι ισότιμος, ήμαρτον Κύριε, συγχώρεσέ με, είναι ισότιμος, λένε αυτοί, με τον Ιησού Χριστό, με τον Θεάνθρωπο. Καταλάβατε γιατί λένε ότι είναι αλάθητος ο Πάπας? Καταλάβατε γιατί θα βγει τώρα αυτός ο Φραγκίσκος, ο δαίμονας, ο μαύρος Πάπας της προφητείας, ο αρχηγός του τάγματος των Ιησουτών, με τον οποίο κάνουν διάλογο οι προδότες, Βαρθολομαίοι και άλλοι. Καταλάβατε γιατί φέρει τον τίτλο του δίθεν αλάθητου? Διότι θεωρεί τον εαυτόν του, που είναι υπέρτατη βλασφημία, ως διάδοχο και ισότιμο του Θεανθρώπου, του Ισταυρωθέντους Κυρίου μας, του Ιησού. Το θεωρεί ισότιμο τον εαυτό του, ο βλάσφημος. Και θα πάμε εμείς να κάνουμε διάλογο μαζί του? Εγώ το τονίζω. Εάν στην Πανορθόδοξο Σύνοδο, τώρα που θα γίνει στην Κρήτη τον μήνα Ιούνιο, αρχής γενομένης από 16 Ιουνίου, εάν αποφασίσετε εσείς, ο Πατριάρχης και όλοι, ο Αρχιεπίσκοπος, που παριστάνετε την ιεραρχία της Ορθοδοξίας, εάν αποφασίσετε, το τονίζω, συνεννόηση και ένωση και διάλογο και όλα αυτά που λέτε με το Βατικανό, σημαίνει έχετε εκπέσει κι εσείς σε αίρεση. Και σας καλώ να ξυριστείτε και να πετάξετε τα ράσα και να φύγετε από την Εκκλησία και να πάτε στον Πάπα, αφού τον δέχεστε ως αλάθητο. Δεν θα κάνουμε διάλογο με αίρεση. Εδώ είναι η Εκκλησία του Χριστού, η Ορθοδοξία. Δεν έχετε δικαίωμα εσείς που είστε εφήμεροι, όπως όλοι μας είμαστε εφήμεροι και ζούμε μια φορά και χανόμαστε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να δεσμεύσουμε τις επόμενες γενναίες με τέτοιες αποφάσεις βλασφημίας και παραλόγου. Δεν θα δεχθούμε ποτέ, όχι ένωση των εκκλησιών που πάτε να μας κάνετε, ούτε καν τον διάλογο με τον Πάπα. Διότι, να σας πω φίλες και φίλοι, τηλεθεατές μου, ότι έτσι και κάνουν τον διάλογο, έτσι και αρχίσει δηλαδή αυτό το κακό, μετά θα τους σύρει ο Πάπας σε όλα όσα αυτός θέλει. Όχι μόνο στην αποδοχή του Φιλιόκβε που σας είπα και του αλάθητου του Πάπα, αλλά και σε άλλα θέματα, όπως είναι τα πρωτεία του Πάπα. Διότι θα πει πολύ απλά, αφού δέχεστε το δόγμα μου, ότι εγώ δηλαδή είμαι ο διάδοχος του Χριστού και το αλάθητος, άρα εγώ έχω τα πρωτεία, το Βατικανό. Οπότε θα γίνουμε όλοι καθολικοί. Δεν θα είμαστε πια Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αυτό πας να κάνεις βρε Βαρθολομέ, Ιερώνυμε. Δεν σας είδα ποτέ για τους χυμαζόμενους Έλληνες που υποφέρουν από τα μνημόνια και από την πολιτική των γρεκύλων, των προδοτών που υπέγραψαν τα μνημόνια δεξιών και αριστερών, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, για μένα όλα τα ίδια είναι αυτά, τα σκουπίδια, τα πολιτικά σκουπίδια. Δεν σας είδα ποτέ όμως εκεί να νοιάζεστε, αλλά όλες μας τις δυνάμεις να πάμε να υποταχθούμε στο Βατικανό. Ντροπή. Αυτό έχω να πω, ντροπή. Εάν Ιερώνυμε, εάν Βαρθολομέ πράξεις αυτά εδώ τα πράγματα και πας να ενωθείς με το Βατικανό, είσαι ένοχος θανάτου απέναντι στην ιστορία των Ελλήνων. Ξεκάθαρα πράγματα. Είσαι αιρετικός. Είσαι αίρεση. Και δεν θα σε δεχόμαστε πλέον ως Εκκλησία του Χριστού. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν παίζουμε, φίλες και φίλοι, με την πίστη μας. Ό,τι λέει η Εκκλησία, ό,τι λένε οι Άγιοι Μάρτυρες της πίστεώς μας, μαρτύρησαν
Τόσοι και τόσοι χιλιάδες Αγίους έχουμε και μάρτυρες αυτού εδώ του τόπου και της πίστης. Και θα τους προδώσουμε αυτό το αίμα που χύθηκε για τον Χριστό. Επειδή θέλει ο κάθε Βαρθολομαίος να μας κάνει ένωση με το Βατικανό. Δεν θα τη δεχτούμε αυτή την ένωση ποτέ. Ποτέ δεν θα σε δεχτούμε για Πατριάρχη της Ορθοδοξίας. Είσαι αιρετικός λοιπόν, εάν καθίσεις και κάνεις Βαρθολομαίε και εσύ Ιερώνυμε και όλοι διάλογο και ένωση με το Βατικανό. Δεν παίζουμε. Δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας ή κρασί στο νερό, όπως θέλετε πείτε το. Όχι. Θα είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Γεννηθήκαμε και θα πεθάνουμε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Και ορθά λέει, εκεί έξω που έχω πάει στο Άγιο Όρος, η μονή εσφιγμένου, Ορθοδοξία ή θάνατος. Δεν έχει εδώ παιχνίδια. Ιστορικά, να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιους Ιούδες της πίστης μας, της Ορθοδοξίας. Και δεν επεξεγέλασε, φίλοι μου τηλεθεατές, όλα αυτά που λέω. Είναι και άλλη μία φορά στην ιστορία, βέβαια απόπειρες γινήκανε και άλλες, και από κάτι μασόνους πατριάρχες που είχαμε, όπως τον Αθηναγόρα και άλλους. Αλλά θα πάω εγώ λίγους αιώνες πιο πίσω. Το 1438 ξεκίνησε στην Φεράρα της Ιταλίας η λεγόμενη σύνοδος πάλι, η Ενωτική Σύνοδος. Τι ήταν αυτή? Ήταν η συνεννόηση των δύο εκκλησιών. Προσπαθούσαν τότε οι καθολικοί, εκμεταλλευόμενοι τη δεινή θέση στην οποία είχε βρεθεί το Βυζάντιο, το Ορθόδοξο Βυζάντιο, όπου ξέρετε ότι επολιορκείτο τότε το Βυζάντιο από τους Τούρκους και άλλους βαρβάρους, εκμεταλλεύτηκαν τότε οι καθολικοί και λένε για να σας βοηθήσουμε να μην πέσετε στους Τούρκους, ελάτε να κάνουμε τη σύνοδο, την Οικουμενική Σύνοδο της Φεράρας, το 1438. Πάνε λοιπόν εδώ οι δικοί μας, εκκλησιαστικοί και πολιτικοί εκπρόσωποι, στη Φεράρα και αρχίζει η σύνοδος των δύο εκκλησιών για να ενωθούν οι δύο εκκλησίες. Χωρίς να ρωτήσουν βέβαια τον λαό, ούτε τον Χριστούλη. Έτσι αποφάσισαν οι ίδιοι να πάνε να συνοηθούν με τον Πάπα. Και πήγανε και τότε πέφτει λίγο καιρό μετά στη Φεράρα πανούκλα, επιδημία στην πόλη. Αρχίζουν και πέφτουν τιμωρία Θεού. Πέφτουν νεκροί οι άνθρωποι από την Πανόλη. Και μεταφέρουν τη σύνοδο από τη Φεράρα στη Φλωρεντία. Τέλη του 1438, αρχές του 1439. Και τελικά οι εξονημένοι αυτοί προδότες της πίστης μας, 6 Ιουλίου του 1439, υπογράφουν την ντροπή των αιώνων για την Ορθοδοξία. Τον μεγάλο όρο μέσα στον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας υπογράφουν οι προδότες το μεγάλο όρο, την Ένωση των Εκκλησιών, αποδεχόμενη και τα πρωτεία του Πάπα, να είναι ο Πάπας δηλαδή ο μεγάλος Πατριάρχης και εμείς να είμαστε υποτακτικοί του, και το αλάθητον του Πάπα με το Φιλιόκβε. Και πώς το αποδέχθηκαν το Φιλιόκβε? Τέτοιες πράξεις, όπως ξέρετε, τέτοιες συμβάσεις διεθνείς υπογράφονται σε δύο γλώσσες όταν είναι διεθνικές. Η πράξη αυτή, η ένωση, ο μεγάλος όρος όπως τον είπανε, υπεγράφει στα λατινικά και στα ελληνικά, στα βυζαντινά. Και στα λατινικά το κείμενο έλεγε Φιλιόκβε, το οποίο Φιλιόκβε, όπως σας είπα και προηγουμένως, αποδίδεται στα ελληνικά ως εκ του Ιού, εκ του Ιού. Τι κάνανε λοιπόν οι κουτοπώνυροι δικοί μας εδώ, οι παπάδες και οι πολιτικάντιδες, τι κάνανε? Το Φιλιόκβε δεν το απέδωσαν εκ του Ιού, αλλά κάνανε το κρέας ψάρι και το απέδωσαν ως διά του Ιού εκπορευόμενον. Δηλαδή κάναν το κρέας ψάρι, όπως είπα. Δηλαδή όχι Γιάννης, Γιαννάκης. Όχι εκ του Ιού, διά του Ιού. Δέχεις όμως το Φιλιόκβε. Προδότες. Προδότες τότε, προδότες και τώρα. Και φοβάμαι ότι είχε δίκιο τελικά και ο Πατροκοσμάς
ο μάρτυρας της πίστης μας, που τι έλεγε, οι παπάδες θα γίνουν οι χειρότεροι και ασεβέστεροι όλων. Να τα. Και είχε δίκιο και ο Ανδρέας ο Λασκαράτος, ο μεγάλος αυτός κεφαλονίτης συγγραφέας του 19ου αιώνα, που τι έλεγε, όχι του Χριστού παπάδες, του διαβόλου παπάδες είναι αυτοί. Να τα. Και τότε και τώρα προδίδουν την Ορθοδοξία. Και ας αφήσουν αυτά κάποιοι που λένε να κάνουμε συμβιβασμό με τον έναν, να κάνουμε συμβιβασμό με τον άλλον. Δηλαδή να κάνουμε συμβιβασμό με το Βατικανό που είναι αίρεση, να κάνουμε συμβιβασμό με το Βατικανό το οποίο έχει σφάξει τόσους εκατομμύρια χριστιανούς Ορθοδόξους, να κάνουμε συμβιβασμό με το Βατικανό που είχε τις γνωστές σχέσεις με την προπαγάνδα ντουε της ΤΟΑΤΗ μασονική της Ιταλίας με τη μαφία και με την τρομοκρατία των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Τότε με αυτή τη λογική, φίλες και φίλοι, να κάνουμε συμβιβασμό και διάλογο και με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, να κάνουμε διάλογο και συνεννόηση και με τους πεντηκοσιανούς, να κάνουμε διάλογο και συνεννόηση και με τους σατανιστές τους ίδιους. Γιατί να μην πάμε και να κάνουμε και με τους σατανιστές διάλογο και συνεννόηση, μήπως και τα βρούμε για την ειρήνη και για την γαλήνη. Συμφωνείτε? Οπωσδήποτε ο κάθε λογικός που με παρακολουθεί αυτή τη στιγμή άνθρωπος θα πει δεν συμφωνώ με αυτό. Ορθοδοξία. Λοιπόν και εγώ λέω το απλό. Δεν δεχόμαστε διάλογο με κανέναν. Να έρθει το Βατικανό σε εμάς στην ορθή πίστη του Χριστού. Γιατί να πάμε εμείς στο Βατικανό και να ενωθούμε υπό τον Πάπα, τον Αιρεσιάρχη και Σατανά? Εγώ δεν θα το δεχθώ ποτέ αυτό. Και αν το δεχθείς Ιερώνυμε και Βαρθολομέ, σημαίνει ότι έχεις εκπέσει. Έχεις φύγει από την Εκκλησία του Κυρίου. Πραγματικά προσεύχομαι, αγαπητοί μου τηλεθεατές, για αυτούς τους ανθρώπους που βέβαια τους βλέπουμε από τις πράξεις τους, βλέπουμε τι κάνουν όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, ότι περιθάλπουν τον κάθε λαθρομετανάστη που έρχεται εδώ ως δήθεν πρόσφυγας, τέλος πάντων, από περιοχές που δεν έχουν ποτέ πόλεμο, έρχεται σαν πρόσφυγας. Αυτόν τον περιθάλμουν. Τους Έλληνες όμως τους αφήνουν να λιμοκτονούν και τους διώχνουν από την πατρίδα τους, τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς, για να φύγουν να αλωτριωθούν σε άλλες χώρες και να έχουμε εδώ ισλαμοποίηση του τόπου. Αυτό είναι το σχέδιο. Λοιπόν, εγώ τους κατηγορώ. Εάν υπογράψετε 16 Ιουνίου του 2016 στην Πανορθόδοξη που πάτε να στήσετε κάτω στην Κρήτη συνεννόηση με το Βατικανό, είστε Ιερώνυμε, πρόσεχε και άνθιμε, είστε έκπτωτοι της Εκκλησίας του Κυρίου. Δεν ανήκετε στην Εκκλησία μας πια και δεν θα σας αναγνωρίζουμε ως ιεράρχες. Να σας φωτίσει ο Θεός και να αποσυρθείτε να φύγετε από αυτή την Πανορθόδοξη και να μην πατήσετε το πόδι σας. Να τους φωτίσει ο Θεός λοιπόν, φίλοι και φίλες τηλεθεατές. Δεν παίζουμε. Έχουμε ιερά και όσια και αρχές, δεν θα παίξουμε με τα ιερά και τα όσια μας, με το σπίτι μας και με την πίστη μας. Γεννηθήκαμε Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Τελείωσε, τελεία και παύλα. Δεν θα είμαστε εμείς η γενιά του Έσχους που θα κάνει όλα αυτά, τις υποχωρήσεις με το Βατικανό και τις υποχωρήσεις με τους Ευρωπαίους και με την παγκοσμιοποίηση. Όλα υποχωρήσεις, πουλάμε την πίστη μας και την πατρίδα μας. Δεν θα την πουλήσουμε την πίστη και την πατρίδα μας. Τα ακούσει Ιερώνυμε και Βαρθολομέ. Να καθίσετε και να φωτιστείτε και να μην πατήσετε το πόδι σας στην Πανορθόδοξη, να μην την κάνετε. Και αν την κάνετε τέλος πάντων, να μην βγάλετε ως πόρισμα και ως απόφαση να κάνετε κάποια συνεννόηση με το Βατικανό. Το άλλο θέμα που λέγαμε, τεράστιο. Η κάρτα του πολίτη. Και βέβαια συνδέεται με το πρώτο θέμα που σας ανέφερα, με την Πανορθόδοξο και την απόπειρα ένωσης των εκκλησιών. Θα σας το πω με δύο λόγια. Πού αποσκοπεί άραγε η ένωση των εκκλησιών, ο διάλογος και η ένωση των εκκλησιών? Αποσκοπεί σε μια καλύτερη κοινωνία? Αποσκοπεί στην ειρήνη του κόσμου? Δεν νομίζω να αποσκοπεί σε αυτά, διότι αν ήθελαν την ειρήνη και την καλύτερη κοινωνία θα τα είχαν κάνει τόσα χρόνια, ε? Δεν τα κάνουν όμως αυτά. Αποσκοπεί πονηρά σε ένα και μόνο πράγμα. Αποσκοπεί στην πανθρησκεία.
αποσκοπεί στο να μας κλέψουν την πίστη μας, την ορθόδοξη χριστιανική και να μας κάνουν μαζί με όλους αυτούς μία άμορφη μάζα και να λατρεύουμε το υπέρτατο λέει «ον». Το υπέρτατο «ον» θα λατρεύουμε, που είναι το κοινό και για ορθόδοξους χριστιανούς και για καθολικούς και για προτεστάντες, αλλά και για ισλαμιστές και για ινδουιστές και για βουδιστές, για όλα το υπέρτατο «ον». Το λένε. Το είπε ο Βαρθολομαίος. Το είπε ο Βαρθολομαίος. Είπε ότι τι έγινε και εμείς οι χριστιανοί αλλά και οι άλλοι τον ίδιο Θεό λατρεύουμε. Δεν λατρεύουμε τον ίδιο Θεό ρε Βαρθολομέ. Δεν λατρεύουμε τον ίδιο Θεό ρε αιρεσιάρχη. Δεν τον λατρεύουμε τον ίδιο Θεό. Ερετικέ Βαρθολομέ. Δεν λατρεύουμε τον ίδιο Θεό με τους σατανιστές. Δεν λατρεύουμε τον ίδιο Θεό με τους καθολικούς. Λατρεύουμε, μόνο εμείς είμαστε η αληθινή πίστη. Γι' αυτό και έχω πει φίλες και φίλοι επανειλημμένως ότι η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία. Η Ορθοδοξία είναι η μόνη αληθινή πίστη. Η Εκκλησία του Κυρίου δεν είναι θρησκεία. Θρησκεία είναι κάτι άλλο. Θρησκείες μπορεί να είναι χιλιάδες. Η αληθινή Εκκλησία του Κυρίου είναι μία. Γι' αυτό και δεν είναι θρησκεία. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία. Τι θα πει θρησκεία? Θρησκείες μπορεί να είναι χίλιοι δυο πλανεμένοι. Εμείς δεν είμαστε θρησκεία, είμαστε το αληθινό δόγμα του Κυρίου, του Θεανθρώπου. Ας αφήσουν λοιπόν αυτά τη συνεννόηση διαμέσου των θρησκειών και πώς τα λένε όλα αυτά, οι διάφοροι Βαρθολομαίοι, δεν έχουν να κάνουμε συνεννόηση με κανέναν. Όποιος θέλει να σωθεί, γιατί υπέρτατος σκοπός είναι μόνο ένας, να σώσουμε την ψυχή μας, όποιος θέλει να σωθεί θα έρθει να προσχωρήσει εδώ στην Ελληνοορθοδοξία και θα μετανιώσει όπως οι καθολικοί που ήταν αιρετικός. Αυτά λοιπόν που μου λένε για πανθρησκεία, δεν θέλουμε καμία πανθρησκεία. Τι θα πει πανθρησκεία? Τι θα πει πανθρησκεία? Να ισοπεδώσουμε τα πιστεύω μας? Τι θα πει πανθρησκεία? Να ισοπεδώσουμε την παράδοσή μας, να την πουλήσουμε? Τι θα πει πανθρησκεία? Να ενωθώ εγώ με τους αιρετικούς? Τι είναι αυτά που μου λέτε? Ανάξιοι είστε! Και εσείς οι πολιτικοί που έχουμε πει χιλιάδες φορές είστε προδότες και ανάξιοι που ψηφίσατε τα μνημόνια και μας καταστρέψατε, και εσείς οι λεγόμενοι ταγοί, οδηγοί της Ελληνοορθοδοξίας, της Εκκλησίας, μας ξεπουλήσατε στο διάβολο. Αυτά λοιπόν περί πανορθόδοξης και περί πανθρησκείας να τα πάρετε και να τα βάλετε αλλού. Όχι εδώ. Εδώ είναι Ελλάδα και Ορθοδοξία και δεν θα παίξουμε. Εδώ είμαστε ασυμβίβαστοι, ναι! Ασυμβίβαστοι είμαστε για θέματα αρχών και παράδοσης που πήραμε από τους προπαπούδες μας και που μαρτύρησανε χριστιανοί άγιοι στον τόπο αυτό, τον έχουν βάψει με αίμα. Και θα τον προδώσετε εσείς. Δεν θα σας επιτρέψουμε να τον προδώσετε. Τελεία και παύλα. Και έρχομαι στο θέμα που έλεγα της κάρτας του πολίτη. Μου λένε τώρα μερικοί, η κάρτα του πολίτη λέει. Να πάρουμε την κάρτα του πολίτη. Η οποία, τι θα είναι η κάρτα του πολίτη? Θα είναι, μου λένε, ψέματα, πιο πρακτικό πράγμα να έχεις την κάρτα του πολίτη από το να έχεις τα άλλα έγγραφα. Και ρωτώ εγώ καλοπροαίρετα, τι θα έχει μέσα η κάρτα του πολίτη? Ακούστε και φρίξτε τι θα έχει η κάρτα του πολίτη. Θα έχει μέσα, θα είναι ηλεκτρονική καταρχάς. Θα αναγιγνώσκεται από κάθε λέει ειδικό μηχάνημα, γιατί θα έχει έναν αριθμό με γραμμωτό κώδικα που θα έχει λέει έναν συγκεκριμένο αριθμό. Αλλά εμείς αυτόν τον αριθμό το ξέρουμε από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, σαν τον αριθμό του θηρίου, αυτόν τον αριθμό. Γιατί παρακαλώ να έχει αυτόν τον αριθμό? Τον αριθμό του θηρίου θα έχει αυτή η κάρτα. Πέραν αυτού, που αυτό είναι τεράστιο θεολογικό ζήτημα. Μα εδώ έχουμε τον σατανά.
θα αναγιγνώσει στην κάρτα τη δική μου το όνομα του Σατανά. Πέραν αυτού όμως, τι θα έχει μέσα η κάρτα του πολίτη, αυτά που έχει τώρα και η ταυτότητα, το όνομα, επώνυμο, γέννηση κτλ. Μέχρι εδώ καλά, ας πούμε. Αλλά θα έχει και άλλα στοιχεία μέσα. Σε ηλεκτρονική μορφή όλα αυτά θα είναι συμπυκνωμένα μέσα στο τσιπάκι το λεγόμενο, σε ηλεκτρονική μορφή, σε μικροτεχνολογία, νανοτεχνολογία, θα έχει μέσα όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον κάτοχο της κάρτας του πολίτη. Και ποιες είναι αυτές οι πληροφορίες? Βιομετρικά δεδομένα. Όχι μόνο τι ύψος έχω και τι ομάδα αίματος είμαι. Ας πούμε ότι αυτά ήταν αθώα που δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχουν αυτά σε μια ταυτότητα. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι αυτά θα έχουν και άλλα στοιχεία μέσα. Θα έχουν και άλλα στοιχεία. Τι στοιχεία θα έχουν? Θα έχουν στοιχεία των προσωπικών σου ενασχολήσεων, των ταξιδιών που έκανες τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπίσουν, θα μας πούν, την τρομοκρατία. Δηλαδή, όταν εγώ πάω να βγάλω την κάρτα του πολίτη, θα είμαι, λέει, υποχρεωμένος, ακούσατε, και τρελαθείτε μαζί μου, θα είμαι υποχρεωμένος να δείξω ποια ταξίδια έκανα τα τελευταία μερικά χρόνια και ιδίως τα αεροπορικά ταξίδια. Και για ποιο λόγο, ρωτώ εγώ? Δηλαδή, εγώ αν πήγα στο Πεκίνο ή στο Ουλάν Μπατόρ ή οπουδήποτε στον πλανήτη αεροπορικά, γιατί πρέπει να το ξέρει η εξουσία? Και μάλιστα όχι μόνο η εξουσία του κράτους εδώ, της Ελλάδος, όλη η εξουσία του πλανήτη. Οπουδήποτε πας, θα περνάς με την κάρτα του πολίτη. Θα είναι κάρτα για κάθε μεν χώρα, αλλά αυτή την κάρτα θα την έχουν όλες οι χώρες. Και γιατί πρέπει να ξέρει ο Αμερικάνος, ας πούμε, ότι εγώ αύριο πάω στην Αμερική, ότι εγώ ταξίδεψα πέρσι στη Μογγολία, ξέρω εγώ? Γιατί θα πρέπει να το ξέρει? Άρα θα μας φακελώνουν. Άρα θα ελέγχουν τις ζωές μας. Και δεν είναι μόνο αυτά, τα οποία θα μου πείτε, μα αυτά είναι χούντα, θα μου πείτε. Δεν είναι χούντα αυτά. Δεν είναι χούντα να με φακελώνουν, και μάλιστα ηλεκτρονικά. Που είναι χειρότερη χούντα από τις παλιές, που εκεί τουλάχιστον ήταν ο φάκελος και ήξερες ότι... Εδώ δεν ξέρεις καν που είναι ο φάκελος. Δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις που σε φακελώνουν ηλεκτρονικά. Και πού είναι αυτά? Αυτά τα δεδομένα πού πάνε, σε ποια βάση πάνε? Θα σας πω εγώ πού πάνε. Στο θηρίο των Βρυξελών. Εκεί πάνε. Στο θηρίο των Βρυξελών πηγαίνουν. Υπάρχει ένας υπερυπολογιστής στην έδρα του διαβόλου που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση λέμε για τον διάβολο, η έδρα αυτή είναι στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες. Και εκεί υπάρχει από παλιά, εδώ και δεκαετίες, για να δείτε πόσο σε βάθος χρόνου τα πάνε, υπάρχει ο λεγόμενος υπερυπολογιστής, που το είπαν, λέει, κάποιοι περιπεκτικά και έμεινε το όνομα, πώς το είπαν στα αγγλικά, the beast, δηλαδή το θηρίο. Καλά, δεν είναι εμφανές, φίλες και φίλοι μου, ότι εδώ μιλάμε για το θηρίο της Αποκάλυψης. Μιλάμε για τον υπερυπολογιστή του πλανήτη, που θα ενσωματώνει μέσα όλα τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα όλων των ανθρώπων του κόσμου μας. Το θηρίο της Αποκάλυψης, έμπαινα μου θυμίζει, λοιπόν. Που θα ξέρει ο δικτάτορας αυτός, αυτή η μηχανή, ο παγκόσμιος δικτάτορας, θα ξέρει για τον καθένα το κάθε τι. Θα ξέρει για μένα, θα περνάνε όλα ηλεκτρονικά, μέσω της κάρτας, ότι ήρθα εδώ και μίλησα σε αυτήν την εκπομπή και είπα κάποια πράγματα κατά του Βαρθολομαίου, ξέρω εγώ. Χούντα. Εφιάλτης ολοκληρωτικός, παγκόσμιος εφιάλτης. Και θα πηγαίνεις αύριο να αγοράσεις ή να πουλήσεις κάτι, όπως λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Δηλαδή θα πηγαίνεις να βρεις δουλειά, παράδειγμα, θα σου περνάει την κάρτα από το μηχάνημα και θα λέει, θα βγάζει στην οθόνη του και τι θα λένε, κύριε Κωνσταντινίδη, εσύ τα έβαλες με τον Βαρθολομαίο, τον ενωτικό, τον αιρεσιάρχη. Εσύ, κύριε Κωνσταντινίδη, τα έβαλες με αυτούς που πάνε να κάνουν την ένωση των εκκλησιών.
Εσύ, κύριε Κωνσταντινίδη, τα έβαλες με την κάρτα του πολίτη. Εσύ. Και θα μου βρουν 1000 πράγματα. Και θα μου πει ο εργοδότης, ας πούμε, του συστήματος, λυπάμαι, αλλά δεν μας κάνετε. Δεν μας κάνετε. Διότι θα ποινικοποιείτε εκείνη την ώρα, το φρόνημα. Θυμάστε τι είπε τώρα πρόσφατα αυτός ο Σιριζέος, ένας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε? Ξέρουμε το φρόνημα. Με αφορμή τα νέα φορολογικά μέτρα, είπε κάποιος Σιριζέος, ένας άλλος Σιριζέος, θα φορολογήσουμε, λέει, βαριά όσους ψήφισαν το ναι, γιατί αυτοί που ψήφισαν το ναι πέρυσι στο δημοψήφισμα σημαίνει ότι είναι με μεγάλες αποδοχές και έχουν πολλά λεφτά. Εγώ, φίλες και φίλοι, δεν ήμουν υπέρ του ναι. Θεωρώ το ναι είναι δοσιλογικό και προδοτικό. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτοί που ψήφισαν το ναι πρέπει τώρα να είναι στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να το δεχθώ εγώ αυτό. Και μετά τι πάει να πει, από και ως που βρε παλιάνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, προδότες, Τσίπρα και Καμένε, από και ως που εσείς ξέρετε, οι εφορίες ξέρουν τι ψήφισε ο καθένας στο δημοψήφισμα, χούντα πάνε να μας κάνουν. Ήδη ξεκίνησαν να μας δημιουργούν χούντα εδώ μέσα, μέσα στην πατρίδα μας. Χούντα κάνουν της νέας παγκόσμιας τάξης. Το λέω και το φωνάζω πολλές φορές. Είναι χούντα της νέας παγκόσμιας τάξης. Και πάνε να φέρουν τώρα, και θα το φέρουν, δεν θα διστάσουν, διότι άλλοι είναι πίσω από αυτούς, έχουν αφεντικά. Δεν θα διστάσουν, γιατί οι ίδιοι παίρνουν τις αποφάσεις. Είναι δυνατόν ένας άθλιος σαν τον Καμένο να πάρει ποτέ του μια απόφαση στη ζωή αυτή? Α, έχει αφεντικά από πάνω. Και τα αφεντικά του τι θα του πούν? Θα φέρει την κάρτα του πολίτη και θα την ψηφίσει. Και θα την ψηφίσει ο ψευτοπατριώτης. Και θα μας ελέγχουν όπως σας εξήγησα πριν. Τι θέλω να σας πω? Ότι όλα αυτά που είναι βέβαια τεράστια ζητήματα και θέλαμε μέρες εδώ να τα μιλάω. Πανθρησκεία που σας είπα πριν. Κάρτα του πολίτη. Όλα αυτά τι, πώς συνδέονται και πού συντείνουν? Συντείνουν σε ένα πράγμα. Στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Το έχω πει και σε άλλη εκπομπή εδώ, το έχω γράψει επανειλημμένως, το έχω πει δημόσια σε ομιλίες μου. Θέλουν να μας φέρουνε ψευτομεσία. Θέλουνε να μας φέρουνε το θηρίο της αποκάλυψης, που θα το παρουσιάσουν σαν το Μεσσία, που δήθεν θα λυτρώσει τον πλανήτη από τα δεινά. Και θα τον φέρουν μέσω όλων αυτών που σας λέω. Αφενός μέσω της πανθρησκείας, ενώνοντας δηλαδή όλα τα δόγματα, τα θεολογικά, σε ένα που θα πιστεύει το υπέρτατον. Δηλαδή κάτι σαν τους τέκτονες. Αυτό δεν λέγεται στον τεκτονισμό, στη μασονία. Αν πάτε στη μασονία τι λένε? Ότι όλοι οι θεοί, λέει, ένας είναι, ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Ένας θεός είναι δηλαδή. Καταλάβατε που το πάνε? Η πανθρησκεία που σας ανέφερα πιο πριν και σας εξήγησα. Και το άλλο, η κάρτα του πολίτη. Διότι ούτε πανθρησκεία μπορεί να γίνει, ούτε παγκόσμια κυβέρνηση, ούτε τίποτα, εάν δεν έχουμε την κάρτα του πολίτη. Δηλαδή, το τεκμήριο της ολοκληρωτικής μας δουλείας, του συνολικού μας ελέγχου. Αυτό είναι το τεκμήριο της νέας παγκόσμιας δικτατορικής τάξης. Διότι μέσα από την κάρτα του πολίτη θα ελέγχουν αυτοί οι σατανάδες τα πάντα. Αυτοί οι σατανάδες, ναι. Και έχουμε τώρα ανυπεράσπιστο τον ελληνισμό μέσα στην κρισιμότερη καμπή της ιστορίας του. Ανυπεράσπιστο τον έχουμε τον ελληνισμό. Διότι έχουμε στο κοινοβούλιο Ανδρίκελα και στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση, έχουμε προδότες, Ανδρίκελα, που ξεπουλάνε το έθνος και την πατρίδα προς όφελος της νέας παγκόσμιας τάξης. Και ουέ και αλίμονο το έχουμε αυτό και στην ιεραρχία. Τα ίδια και εκεί, ναι. Τα ίδια και στην ιεραρχία. Έχουμε ανθρώπους, σας προανέφερα, ανάξιους ιεράρχες,
που θα πάνε και θα κάνουν διάλογο με το Βατικανό για να μας υποτάξουν στο Βατικανό, για να μην είμαστε πια Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Θέλουν δηλαδή να μας κλέψουν την πίστη. Εγώ σε όλους αυτούς, οι οποίοι προωθούν τα σχέδια πανθρησκείας και κάρτας του πολίτη και όλα αυτά, έχω να πω κάτι. Θα βρείτε ενδεχομένως πολλούς μπουνταλάδες. Θα βρείτε ενδεχομένως πολλούς ανόητους. Μήπως άραγε όσοι ψηφίζουν τα κόμματα αυτά τα προδοτικά του παλαιοκομματισμού δεν είναι ανόητοι? Είναι δυνατόν να σε έχουν προδώσει και να σε έχουν καταστρέψει τόσο πολύ και εσύ να συνεχίζεις να τους ψηφίζεις? Θα βρείτε ενδεχομένως Ιερώνυμε και Βαρθολομέ πολλούς πρόθυμους. Θα βρείτε ανθρώπους που θα θέλουν να ενταχθούν για να επιβιώσουν, θα το πούν οι ίδιοι, λες και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε μύγες και μυρμήγια και δεν πρέπει να επιβιώσουμε. Θα πούν, τι να κάνω, θα πούν, παιδιά έχω, τι να κάνω, δουλειά έχω, τι να κάνω και σπίτι έχω. Ναι, και θα προδώσεις εσύ όλους εμάς τους υπόλοιπους. Και εμείς έχουμε όλα αυτά που λες. Να θυμάσαι λοιπόν Βαρθολομέ, να θυμάσαι λοιπόν Ιερώνυμε, ότι όσο εμείς υπάρχουμε και όσο τα μάτια μας έχουν νερό μέσα, νερό, δεν θα προδώσουμε τις αξίες μας, δεν θα προδώσουμε την πίστη μας. Και αν χρειαστεί, θα γίνουμε και μάρτυρες. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί η γενιά η δικιά μας να μην βγάλει μάρτυρες. Γενναίες επί γενναιών είχε η πίστη και το ελληνικό έθνος εκατομμύρια μαρτύρων. Είχαμε ανθρώπους που έδωσαν την ψυχή τους και το αίμα τους και το μέλλον τους για τον ελληνισμό, για τη χριστιανοσύνη. Γιατί να μην γίνουμε κι εμείς μάρτυρες αν χρειαστεί? Εμείς είμαστε ανάξιοι εκείνων. Γιατί περνάμε καλύτερα από εκείνους? Εκείνοι τουλάχιστον είχαν και ένα κομμάτι ψωμί. Εμείς τώρα μας πηγαίνουν τα μνημόνια που υπέγραψαν όλοι αυτοί οι αλήτες, μας πηγαίνουν και στη φτωχοποίηση, ούτε ένα κομμάτι ψωμί να μην μπορούν να φάμε. Και τον αέρα που αναπνέουμε, όπως λένε κάποιοι, να τον πληρώνουμε σε φόρους. Τι έχουμε να χάσουμε, φίλες και φίλοι? Ιερώνυμε, Βαρθολομέ, συνέλθετε. Συνέλθετε! Είναι η τελευταία ευκαιρία για όλους μας. Γίνετε ομολογητές. Γίνετε και μάρτυρες αν χρειαστεί. Μην υπογράψετε αυτά εδώ τα ενωτικά. Σταματήστε την προπαγάνδα υπέρ της χάρτας του πολίτη. Εδώ είναι Ορθοδοξία και Ελλάδα. Δεν έχουμε άλλα πράγματα. Αυτά που λέτε εσείς για πανθρησκείες, για διαθρησκευτικό διάλογο και για παγκόσμια συνεννόηση και για Ευρωπαϊκή Ένωση, μας αφήνουν αδιάφορα, αδιάφορους. Όλους εμάς, τους Έλληνες Χριστιανούς Ορθόδοξους, μας αφήνουν αδιάφορους. Να τα πάρετε και να φύγετε αν θέλετε. Πηγαίνετε και γίνετε καθολικοί απευθείας εσείς. Και Ευρωπαίοι, αφού θέλετε να είστε Ευρωπαίοι. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι. Εμείς θέλουμε να είμαστε Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται ο Ελληνορθόδοξος τίποτε άλλο για τη σωτηρία του. Του φτάνει το μεγαλύτερο θησαυροφυλάκιο του πλανήτη που έχει, του σύμπαντος, που είναι ο ελληνικός λόγος και η Εκκλησία του Χριστού. Όλα είναι εδώ μπροστά μας. Να τα μελετήσουμε και να σωθούμε. Δεν χρειαζόμαστε ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε Βατικανό, ούτε όλα αυτά. Να τα πάρετε και να φύγετε. Εάν θέλετε και επιμένετε στην ένωση και τη συνεννόηση των Εκκλησιών και στον διάλογο μεταξύ Ορθοδοξίας και Καθολικισμού, δεν θα κάνουμε διάλογο. Εάν θέλουν να ενωθούν μαζί μας, θα καταργήσουν αυτά που έχουν, το Βατικανό και όλα αυτά, και θα έρθουν στην Ορθοδοξία. Έτσι πρέπει. Και έτσι έχουν προβλέψει οι γέροντες, μεταξύ των οποίων και ο Παπασέρβος, ο Στέφανος ο Σέρβος, ο Μακαριστός, του οποίου είχα την τιμή να βγάλω πρώτος από όλους στον ελληνικό τύπο πριν κάποια χρόνια το έργο και τις ημέρες του. Του Αγίου αυτού Σέρβου Χριστιανού Ορθοδόξου που ζήσε 50 χρόνια περίπου στο Άγιον Όρος και κοιμήθηκε μετά.
Αυτός ο Άγιος θα επανέλθουν στην Ορθοδοξία. Εμείς δεν θα πάμε πουθενά να κάνουμε διάλογο. Εμείς έχουμε την Ορθοδοξία και με αυτήν θα πορευτούμε. Και αυτά που λέτε εσείς τα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα πει επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Αν τα επιβάλλει, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να χάσουμε την πίστη μας και την ψυχή μας και την πατρίδα μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους σατανιστές φράγκους της Δύσης. Να μην τα χάσουμε. Να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χειρότερη περίπτωση. Συνοψίζοντας, φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε πόσο απέραντο, πόσο τεράστιο είναι αυτό το ζήτημα με το οποίο σας απασχολώ σήμερα. Έχει να κάνει με την ίδια την ψυχή μας, την ίδια την πίστη μας, τις ρίζες του ελληνισμού. Έχει να κάνει με την Ορθοδοξία. Εμείς, σαν Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι, λέμε όχι. Όχι απλά στην Ένωση, εννοείται ότι δεν θα δεχθούμε ποτέ Ένωση των Εκκλησιών, ούτε στο διάλογο. Διότι και ο διάλογος, το να κάνεις διάλογο με τον αιρεσιάρχη, είναι ύψιστη αμαρτία. Καλό, εάν τους έμεινε μέσα ψήγμα έστω πίστης, αυτούς τους ιεράρχες, τον Ιερώνυμο, τον Βαρθολομαίο και όλους αυτούς που θα παραστούν τώρα στην Πανορθόδοξη, είτε να μην παραστούν καθόλου και να την ακυρώσουν, να μην πάει κανένας, είτε εάν πάνε να ομολογήσουν και να πούνε δεν θα κάνουμε κανένα διάλογο με κανέναν αιρεσιάρχη. Και βέβαια το θέμα που απορρέει από όλα αυτά, η κάρτα του πολίτη για να μας ελέγχουν και να κάνουν και την πανθρησκεία, δεν πρέπει να τη δεχθούμε. Δηλαδή τόσοι και τόσοι Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι μαρτύρησανε αιώνες ολόκληρους και έχισαν το αίμα τους και εμείς δεν μπορούμε να πούμε ένα όχι στην κάρτα του πολίτη, να πούμε όχι. Εγώ, κλείνοντας αυτήν την εκπομπή, ολική επαναφορά από την Ελληνόψυχη Οδύσσια TV, θέλω, φίλες και φίλοι, να σας μεταφέρω το μήνυμα ότι είμαστε εδώ, είμαστε σε επάλξεις, δεν θα κάνουμε κανέναν συμβιβασμό και κανέναν διάλογο με τους σατανιστές και με τους αιρετικούς. Αλλά θα είμαστε πάντα στο μετερίζι του αγώνα, στις επάλξεις αυτής της ιερής μάχης που δίνουμε για ελληνισμό, για ορθοδοξία και μόνο για αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.